Στα μέσα της εβδομάδας, οι εργαζόμενοι αναμένεται να δώσουν το δικό τους μήνυμα απέναντι στα νέα μέτρα που προωθούνται. Έκανα λοιπόν μια διαπραγμάτευση εδώ και αρκετούς μήνες, φιλοδοξώντας ότι θα κερδίσει κάποια πράγματα. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, αποδέχθη τα πάντα, δεν κέρδισε απολύτως τίποτα. Η κυβέρνηση, μετά τη συμφωνία με τους δανειστές της χώρας, είναι πλέον έτοιμη να περάσει από τη Βουλή το συμπληρωματικό μνημόνιο, ένα μνημόνιο που συνεχίζει την κατεδάφιση της οικονομίας, της κοινωνίας, των εργαζομένων και όσων δικαιωμάτων έχουν μείνει όρθια μετά από 7 συνεχή χρόνια μνημονιακού γύψου. Το νέο αυτό μνημόνιο περιλαμβάνει για μια ακόμα φορά αντεργατικά και αντικοινωνικά μέτρα που χτυπούν τους εργαζόμενους, τους άνεργους, συνταξιούχους, τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες. Εργατικό κέντρο Καλαμάτας αλλά και τα υπόλοιπα συνδικαλιστικά σωματεία οργανώνονται προκειμένου να υπάρξει μια δυναμική αντίδραση μέσω του μηνύματος συμμετοχής στις κινητοποιήσεις. Νέα δυσβάστακτη φορολογία ακόμα και για τα πιο χαμηλά εισοδήματα, τους ανέργους και τους φτωχούς, με τη μείωση του φορολόγητου τους στους 5.681 ευρώ. ΔΕΗ και νερό δίνονται βορρά στους ιδιώτες και ιδιωτικοποιούνται τα πάντα. Το νέο μνημόνιο φέρνει όμως και νέα μέτρα που χτυπούν τις εργασιακές σχέσεις και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βέβαια, μέχρι τώρα όλες οι απεργίες και όλα αυτά τα οποία κάνουμε ήταν προκειμένου να προασπίσουμε κάποια πράγματα. Αυτό είναι το κυρίαρχο, γιατί βλέπουμε ότι συνέχεια χάνονται πράγματα, χάνονται κατακτήσεις και ο αγώνας ο οποίος δίνει το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας είναι μάχης οπισθοφυλακής, είναι ένας αγώνας αμυντικός απέναντι στη λέλαπα.